Zoom στα γεγονότα. Η μεσημβρινή ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και στον κόσμο. Κάθε μέρα, μία με τρεις, στον 107.6. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ της τηλεόρασης Α Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Σμυρνή. Χαίρετε, κύριε Σμυρνή. Γεια σας, κύριε Βαγγέλου, καλημέρα. Θεωρούμε δεδομένο ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα περάσει τελικά, παρά τις έντονες αντιδράσεις που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες τόσο από την αντιπολίτευση αλλά και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα υπάρξει έκπληξη, ελπίζουμε, έτσι? Κοιτάξτε, φαίνεται προς το παρόν από την εικόνα που έχουμε και εμείς ότι θα ψηφιστεί από την κυβερνητική παράταξη, ίσως και από κάποιους άλλους βουλευτές όπως αυτούς της Δημοκρατικής Συμμαχίας της κυρίας Δρός Μπακογιάννη. Θα δούμε πώς θα πάει. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η ομιλία του κυρίου Αλέκου Αθανασιάδη, ο οποίος είχε εκφράσει σοβαρότατες ενστάσεις κυρίως όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Από τα όσα είπε, φαίνεται ότι κάπως μαλακώνει τη στάση του, χωρίς να μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, θα ψηφίσει ναι ή όχι. Φαίνεται πάντως ότι είναι πιο διαλλακτικός από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Όπως και να έχει, υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, οι ώρες του μεσοπρόθεσμου έχουν προκαλέσει ωστόσο τεράστια λαϊκή ανησυχία αλλά και αγανάκτηση, κύριε Σμυρνή. Η εφαρμογή του θα επηρεάσει σημαντικά την ζωή του μεσού Έλληνα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, υπήρχε άλλη διέξοδος εδώ που έφτασε η χώρα? Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα, το μεσοπρόθεσμο πρέπει να ψηφιστεί ώστε να κερδίσει χρόνο και η Ελλάδα, ένα τρίμηνο πολύ καθοριστικό διαπραγματεύσεων και επανασχεδιασμού, αλλά να κερδίσει χρόνο και η Ευρώπη. Και δεν τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει μάρτυρες αφόρητων πιέσεων από το εξωτερικό να περάσει το μεσοπρόθεσμο ώστε να αποδεσμευτεί η πέμπτη δόση, να μπορέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δώσει το δικό του μερίδιο και από εκεί πέρα να πάμε σε μια νέα δανειακή σύμβαση που θα καλύψει τις ανάγκες της χώρας μέχρι το 2015. Η πίεση όμως εκτεθεί και ένα φόρτι και από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό, με χιλιάδες αγανακτισμένους πολίτες στο Σύνταγμα ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, και σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν αφόρητες πιέσεις και από την πλευρά της κυβέρνησης μπρος τους βουλευτές που έχουν εκφράσει διαφοροποίηση να αλλάξουν τη στάση τους για το καλό της πατρίδας. Αυτό είναι το μότο, το ίδιο ο Πρωθυπουργός, είναι πατριωτικό καθήκον η υπερψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Όλα έχουν να κάνουν με τον χρόνο που θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν τελειώνει εδώ η κρίση. Πρέπει να τηρηθούν κάποιοι όροι και είναι πολύ σκληροί. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι το είπαν και σε μια επιστολή τους χθες επιφανείς άνθρωποι των γραμμάτων αλλά και επιχειρηματίες, ότι πρέπει να αποδεχθούμε ότι ίσως θυσιάσουμε κάποια από τα όνειρά μας για να σώσουμε τη ζωή μας. Θα το πω πιο απλά, ότι ίσως θα πρέπει να θυσιάσουμε ένα κομμάτι του ευζήν για να διασφαλίσουμε το ζήν. Στην παρούσα φάση στην χώρα όπως είναι τα δημοσιονομικά της πρέπει να γίνουν θυσίες. Και πρέπει να γίνουν θυσίες ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το μοντέλο της χώρας και στον δημόσιο τομέα και το οικονομικό της μοντέλο και γενικά τον τρόπο που χειριζόμαστε τα οικονομικά μας ως χώρα αλλά και ως πολίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα ξένα πρακτορία λένε ότι είμαστε μια χώρα όπου οι φτωχοί διαδηλώνουν στο Σύνταγμα και οι πλούσιοι μεταφέρουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει κάπως να αλλάξει, να βρούμε μια ισορροπία. Σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο φθινόπωρο με αποκορύφωμα τον Δεκέμβριο, έναν μήνα κατά αλλά που θα πρέπει να είναι ένας μήνας χαρούμενος. Εν τούτης τότε θα σκάσουν στους περισσότερους Έλληνες τα χαράτσια, οι έκτακτες φορές που θα πρέπει να πληρώσουν και ίσως εκεί τα δώρα που κάποιοι ακόμη διατηρούν στον ιδιωτικό τομέα να δουν να πηγαίνουν όλα σε έκτακτες φορές. Θυσίες από το μέσο Έλληνα κυρίως, έτσι? Κυρίως στην αστική τάξη, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον συνταξιούχο, τον μισθωτό, αυτόν που δεν μπορεί να κρύψει τα εισοδήματά του γιατί τα δηλώνει όλα και έτσι έχει μάθει να κάνει τόσα χρόνια. Και παρά τις θυσίες, κύριε Σμυρνή, των ενδεχόμενων της χρεοκοπίας θα το συναντά συνεχώς η Ελλάδα? Κοιτάξτε, ναι, εφόσον υπογραφεί μια νέα δανειακή σύμβαση, τουλάχιστον ξέρεις ότι μέχρι το 2015 θα σε στηρίζουν οι Ευρωπαίοι με κάποια κεφάλαια. Αλλά αν δεν σου λουπώσεις τα οικονομικά σου, αν δεν μπορέσεις να πεις στις αγορές ότι έχεις μπει στον άλλο δρόμο, ώστε να ξαναβγεις σε αυτές, δεν μπορεί σε ένα ασθενή που αυτή τη στιγμή είναι στη μονάδα διαδικής θεραπείας να υπάρχει συνέχεια η διασωλήνωση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τραβήξουν την πρίζα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει αυτό και μετά από κάποια χρόνια να ξαναβγούμε στις αγορές, να δείξουμε ότι η οικονομία μας είναι δυνατή και να μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Υπήρξε έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση στο μεσοπρόθεσμο και δινόταν η εντύπωση ότι υπήρχε και άλλη επιλογή. Κοιτάξτε, ναι, το βασικό σχέδιο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά, το περίφημο Ζάπιο 2, προβλέπει ένα άλλο μοντέλο με πιο μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη. Αυτό το μοντέλο προς το παρόν, αν και ορισμένες αρχές το έχει αποδεχτεί και η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι, στο σύνολό του δεν το αποδέχονται. Γι' αυτό και οι πιέσεις είναι αφόρητες όσον αφορά τους Ευρωπαίους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το έζησε εδώ ο κ. Σαμαράς και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα βλέπουμε ότι για τους Ευρωπαίους υπάρχει ένας μονόδρομος, ένα σχέδιο και μοναδικό. Μπορεί να έχουν ένα plan B, ένα δεύτερο σχέδιο στα χαρτιά τους, αλλά αυτό αφορά το πώς θα χειριστούν μια ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία. Πώς λέει θα μπορέσουν οι ίδιοι να μειώσουν αυτά τα κύματα από το ελληνικό τσουνάμι, αν βέβαια υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει
και θα μπορέσουμε να βγούμε κάποια στιγμή από τον κάβο αυτό, ίσως μετά από αρκετά χρόνια όμως. Λοιπόν, μας δίνεται εντύπωση ότι όλη η Ελλάδα είναι στο δρόμο και διαμαρτύρεται, κυρία Σμυρνή, τουλάχιστον όπως βλέπουμε εμείς εδώ τα πράγματα, αποστασιοποιημένοι, σε βαθμό που μπορούμε να είμαστε αποστασιοποιημένοι, έτσι, γιατί η κρίση στην Ελλάδα επηρεάζει και την Κύπρο. Ωστόσο, είναι κάποιες αντιδράσεις που αδυνατούμε να τις αντιληφθούμε και αναφερόμαστε στις ακραίες συμπεριφορές που διαδραματίζονται στους δρόμους της Αθήνας από τους κουκουλοφόρους. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για προβοκάτσια. Κοιτάξτε, υπάρχουν αντιδράσεις, είναι ξεκάθαρο, και στους δρόμους της πόλης, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις που αποτυπώνονται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια όσον αφορά τα νέα μέτρα. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση πριν από λίγες ημέρες έδειξε βέβαια ότι μεγάλο ποσό των Ελλήνων θεωρεί ότι πρέπει να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο και να πάμε μετά σε μια διαπραγμάτευσή του. Ένα ποσοστό κοντά στο 50,5%. Άρα αυτό μπορούμε να το πάρουμε ως ένα τελευταίο δεδομένο. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κοντά στο 25% που λέει ότι δεν πρέπει να το ψηφίσουμε, ακόμη και αν υπάρξει κίνδυνος χρεοκοπίας, και ένα άλλο ποσοστό κοντά στο 20% που λέει να το ψηφίσουμε γιατί θα χρεοκοπήσουμε αλλιώς. Οι Έλληνες είναι μοιρασμένοι. Πολλοί κόσμοι είναι στους δρόμους, αλλά μέσα από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι ακριβώς στη μέση του τι πρέπει να κάνουμε. Και βέβαια εκεί που συμφωνούν όλοι είναι ότι δεν έχουν ανταποκριθεί ούτε στις δικές μας προσδοκίες των πολιτών, αλλά ούτε και στο ύψος των περιστάσεων δεν έχουν αρθεί τα πολιτικά κόμματα, αποτυγχάνοντας να βρουν μια κοινή τομή συνεννόησης για να πάμε ενωμένοι για διαπραγμάτευση. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Σμυρνή, θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Κύριε Βαγγέλου, καλό απόγευμα.